Θα θεσμοθετούσε κάτι τέτοιο με κυβέρνηση Νέα δηλαδή μια σταθερή υποστήριξη των συνταξιούχων Α, από τη στιγμή που το αντέχει η ελληνική οικονομία. Και για να το αντέξει, η ελληνική οικονομία δεν θα το αντέξει με ρυθμού ανάπτυξη του 2%. Διότι έχω κουραστεί να ακούω ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει. Λέω δεν αρκετά. υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία, υποαποδίδει, υπεραποδίδει μια ακραία φορολογική πολιτική τη κυβέρνηση. Διότι αν πραγματικά υπεραπέδει η ελληνική οικονομία, τότε τα πρόσθετα έσοδα θα ερχόντουσαν από την ανάπτυξη, όχι από την υπερφορολόγηση. Διότι η κυβέρνηση έχει πέσει έξω σε όλε τι προβλέψει τη σχετικά με το ρυθμό ανάπτυξη. Μια οικονομία λοιπόν η οποία θα αναπτύσσεται με 4% ετησίω, αυτό είναι ο δικό μου στόχο, ναι, θα έχει τη δυνατότητα να έχει και έναν μόνιμο τρόπο στήριξη των πιο αδύναμων συμπεριλαμβανομένων και των χαμηλοσταξιούχων.